Απόδειξη η πρόσφατη συνάντηση Μητσοτάκη-Τραμπ, όπου οι Αμερικάνοι σφύριξαν αδιάφορα μπροστά στην τουρκική επιθετικότητα που αμφισβητεί κυριαρχικά δικαιώματα και διεθνείς συνθήκες που καθόρισαν τα σύνορα. Απόδειξη η συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, η οποία μετατρέπει τη χώρα σε στρατιωτικό ορμητήριο των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ, ουσιαστικά καθιστά τη χώρα μας σε μαγνήτη επιθέσεων, σε μια περιοχή όπου κοντράρονται ισχυρά μονοπωλιακά ιμπεριαλιστικά συμφέροντα για το ποιος θα εκμεταλλευτεί τον πλούτο αυτής της περιοχής. Σε αυτή την κόντρα παίρνουν μέρος οι Αμερικάνοι, η Γαλλία, η Γερμανία, η Βρετανία, η Ιταλία, η Ρωσία, η Κίνα, τα συμφέροντα των οποίων συχνά συγκρούονται μεταξύ τους, αλλά παίρνουν μέρος και η ίδια η αστική τάξη της χώρας μας, η αστική τάξη της Τουρκίας, που διεκδικεί αναβαθμισμένο ρόλο και μερίδιο στην περιοχή. Το ψεύτικο δίλημα συμβιβασμός και συνεκμετάλλευση στο Αιγαίο ή πιθανή πολεμική εμπλοκή στην ουσία έχει τους ίδιους μεγάλους κινδύνους για το παρόν και το μέλλον του λαού μας, για τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, για την ειρήνη. Γιατί η συνεκμετάλλευση και ένας επώδυνος συμβιβασμός, όπως λένε, δεν αποτρέπουν την πολεμική σύγκρουση, η οποία θα επανέλθει ιδρυμύτερη. Γιατί τη συνεκμετάλλευση και το συμβιβασμό δεν θα την κάνουν οι λαοί για το δικό τους όφελος, αλλά θα την κάνουν τα μονοπόλια, οι όμιλοι, οι καρχαρίες της καπιταλιστικής οικονομίας σε βάρος των λαών. Αυτή η συνεκμετάλλευση πάντα θα αφήνει και μια αγέλη εταιριών ανικανοποίητη που με την πρώτη ευκαιρία θα οδηγήσει τα πράγματα σε νέο μακελιό. Το ΚΚΕ τάσεται υπέρ της προάσπισης των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας, που δεν μπορεί να γίνει με επιτυχία και υπέρ των συμφερόντων του λαού μας όσο η χώρα είναι μέσα στη στρούγγα του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο βυθιζόμαστε στη δίνη της καπιταλιστικής κερδοφορίας για τους λίγους και των διάφορων ανταγωνισμών τους. Η ελληνική κυβέρνηση δήλωσε ήδη προχτές πρόθυμη να στείλει στρατό και στη Σαουδική Αραβία και μέσα στη Λιβύη, ανεβάζοντας έτσι κατακόρυφα τους κινδύνους για τα παιδιά του εργαζόμενου λαού μας. Γι' αυτό λέμε ότι τώρα χρειάζεται να δυναμώσει ο αγώνας όλου του λαού, όλης της νεολαίας, για να απεγκλωβιστούμε από το θανατηφόρο εναγκαλισμό του ΝΑΤΟ, για το ξύλωμα όλων των πολεμικών στρατιωτικών βάσεων, για να απαλλαγεί ο λαός μας από αυτό το βάρβαρο σύστημα της φτώχειας και του πολέμου, να βαδίσει το δικό του δρόμο της ειρήνης, της λαϊκής ευημερίας, με τον ίδιο το λαό να κάνει κουμάντο και στην κοινωνία και στην εξουσία, για τον νέο κόσμο που πιστεύουμε και προσδοκάμε και παλεύουμε εμείς, το σοσιαλισμό-κομμουνισμό. Γεια σας, καλή δύναμη σε όλους και όλες, με υγεία και αγωνιστικότητα, αλλά και με αισιοδοξία ότι τελικά οι λαοί θα ξυπνήσουν και θα βάλουν οι ίδιοι τη σφραγίδα τους σε όλες τις εξελίξεις. Γεια σας.